του Πρωθυπουργού, καθηγητής Γιώργος Κασιμάτης. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Βίκτορ Νέτας, σκηνοθεσία Τάσος Μπυρσίν. Η εκπομπή «Η παράσταση του μήνα» με το έργο του Σέξπιρ Μάκβεθ αναβάλλεται. Καλησπέρα σας. Και σήμερα στα ανοιχτά χαρτιά, θέμα της συζήτησής μας είναι η εκκλησιαστική περιουσία. Στόχος μας είναι να διερευνήσουμε και να φωτίσουμε από κάθε πλευρά το θέμα που απασχολεί τον τελευταίο καιρό την κοινή γνώμη. Τα ανοιχτά χαρτιά παρέχουν τη δυνατότητα να ακουστούν όλες οι γνώμες και όλες οι απόψεις και να απαντηθούν ερωτήματα σε μια συζήτηση ζωντανή που μεταδίδεται απευθείας από το στούντιο της ΕΡΤ 1 αυτή τη στιγμή. Την περασμένη Παρασκευή, από την ίδια εκπομπή, ακούσαμε τις θέσεις των κομμάτων που συζήτησαν με τον Υπουργό και τα οποία κόμματα θα συζητήσουν και στη Βουλή το νομοσχέδιο. Η ΕΡΤ 1, που είχε την πρωτοβουλία των συζητήσεων αυτών, πρότεινε να γίνει και μια δεύτερη εκπομπή, μια δεύτερη συζήτηση μεταξύ κυβέρνησης και Εκκλησίας για να ενημερωθεί πληρέστερα η κοινή γνώμη. Η πρόταση έγινε αποδεκτή και από τις δύο πλευρές, τις οποίες ευχαριστούμε για την προθυμία τους να έρθουν στον σημερινό τηλεοπτικό μας διάλογο, που πιστεύουμε πως είναι αναγκαίος και χρήσιμος. Και πιστεύουμε ότι μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο για τη σωστή ενημέρωση της κοινής γνώμης, αλλά και για την παραπέρα εξέλιξη του τόσο σοβαρού θέματος της εκκλησιαστικής περιουσίας. Προσκεκλημένη μας είναι από την πλευρά της κυβέρνησης ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Αντώνης Τρίτσης, ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, κ. Γεώργιος Κασιμάτης, νομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, και από την πλευρά της Εκκλησίας έχουν οριστεί από την ιεραρχία να την εκπροσωπήσουν στη σημερινή τηλεοπτική συζήτηση οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Αλεξανδρουπόλεος κ. Άνθιμος και Δημητριάδος κ. Χριστόδουλος. Η συζήτησή μας, όπως το γνωρίζετε εσείς που την παρακολουθείτε, είναι ζωντανή και μπορείτε να πάρετε μέρος με τηλεφωνήματα, με τηλεφωνήματά σας, με ερωτήματά σας, τα οποία θα διαβιβάζονται στο στούντιο για να απαντηθούν. Η συνάδελφος Βούλα Μπαρούχου θα τα συγκεντρώνει και θα μας τα δίνει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα ήθελα με λίγα λόγια να θυμίσουμε το χρονικό της εξέλιξης του θέματος της εκκλησιαστικής περιουσίας. Από το 1982 είχε αρχίσει διάλογος μεταξύ κυβέρνησης και Εκκλησίας, ο οποίος έφτασε και σε επίπεδο Πρωθυπουργού, προκειμένου να συμφωνηθεί μια λύση και να γίνει η παραχώρηση της εκκλησιαστικής και μοναστηριακής περιουσίας στο κράτος. Ο διάλογος διεκόπη και η κυβέρνηση προχώρησε στην κατάθεση του νομοσχεδίου με το οποίο ρυθμίζεται το θέμα. Τι συνέβη και σταμάτησε ο διάλογος? Είναι το πρώτο ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί. Και απευθύνομαι στον κύριο Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, μπορείτε να μας πείτε όσο πιο σύντομα γίνεται για να αξιοποιήσουμε τον χρόνο της συζήτησης το ιστορικό των διαπραγματεύσεων και εν συνεχεία να ακούσουμε και τους εκπροσώπους
της Εκκλησίας. Διότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η απορία πώς είναι δυνατόν να θεωρείται ξαφνική διακοπή μετά από τόσων χρόνων διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι το πρώτο θέμα για να φτάσουμε μετά στο νομοσχέδιο και στο περιεχόμενο. Νομίζω ότι κάποια ιστορική αναδρομή είναι αναγκαία, γιατί τουλάχιστον εμείς όλοι με κάποια έκπληξη αλλά και πικρία παρακολουθούμε τα γεγονότα αυτών των ημερών και σπέβδω να απαντήσω σε κάτι που είπατε εσείς, κύριε Νέτα, ότι σταμάτησε ο διάλογος. Πιστεύω ότι ο διάλογος δεν σταμάτησε, απλώς έφτασε, ολοκληρώθηκε έως εκεί που ήταν δυνατόν να φτάσει και να ολοκληρωθεί ένας διάλογος. Η έκπληξή μου ιδιαίτερα αναφέρεται στο εξής. Αυτή η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτε ξαφνικό. Δεν έκανε τίποτε καινούριο. Από πολλά χρόνια, αλλά θα αναφερθώ στις τελευταίες δύο κυβερνήσεις, από το 1978, η Εκκλησία είναι έτοιμη να παραχωρήσει την περιουσία, κυρίως την αγροτική περιουσία, στην πολιτεία. Υπήρξαν διαπραγματεύσεις και με την προηγούμενη κυβέρνηση και υπήρξαν διαπραγματεύσεις και με τη σημερινή, τη δική μας κυβέρνηση. Συνεπώς, το μόνο ζήτημα που υπάρχει είναι οι όροι αυτής της μεταβίβασης. Δεν πρόκειται δηλαδή για κάτι που ξαφνικά η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει. Επίσης, ήταν κάτι και γνωστό από το δικό μας συμβόλαιο με το λαό, ότι επρόκειτο η κυβέρνηση, η οποία τελικά πήρε ψήφο από το λαό, να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Πιστεύουμε ότι έγινε ένας πάρα πολύ συστηματικός διάλογος. Κουβεντιάζουμε 5 ολόκληρα χρόνια. Θυμάμαι μάλιστα ότι την πρώτη φορά που παραβρέθηκα σε αυτήν την συζήτηση, τουλάχιστον σε επίπεδο κυβέρνησης, ήταν όταν υπουργός παιδείας ήταν ο κ. Βερυβάκης, υπουργός γεωργίας ο κ. Σημίτης και εγώ είχα την ιδιότητα τότε του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Τους τελευταίους 18 μήνες η συζήτηση είναι εξαιρετικά συστηματική. Έχουν ανταλλαγεί επιστολές. Έχουμε έρθει σε επαφή και κατά πρόσωπον, εγώ τουλάχιστον με τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες και με τους άλλους δύο ήταν μια τετραμελής, υπήρξε μια τετραμελής Επιτροπή της Ιεράς Συνόδου, έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές. Υπήρξαν επίσης συζητήσεις με την παρουσία του Πρωθυπουργού και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Συνεπώς, θεωρούμε ότι δεν είναι κάτι ξαφνικό. Απλώς ελπίζω απόψε να φανεί ίσως που υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις να τις ξεπεράσουμε. Θέλω όμως να τονίσω ένα-δύο σημεία πέραν από αυτά. Πρώτον, ότι πέραν από το όποιο σημείο φτάσαμε και εμείς πιστεύουμε ότι στη μεγάλη του έκταση την αποφασιστική το σχέδιο νόμου που έχει ήδη κατατεθεί και συζητιέται στη Βουλή είναι αποτέλεσμα συνενετικών διαδικασιών και αυτό ελπίζω να κατορθώσουμε να το δείξουμε. Πέραν αυτού θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ότι υπάρχει μια ευθύνη της πολιτείας πέραν από την οποιαδήποτε έκταση των συνενετικών διαδικασιών. Η πολιτεία έχει και καλύπτει πλέον με τα χρήματα του ελληνικού λαού τις δαπάνες συντήρησης στη μεγάλη έκταση της Εκκλησίας. Συνεπώς, κατά την πολιτεία και άσχετα με την πρόθεση της Εκκλησίας που υπάρχει, η ύπαρξη αυτής της συγκεκριμένης περιουσίας δεν έχει το λόγο που είχε κάποτε. Ένα άλλο σημείο που είναι ευθύνη της πολιτείας είναι ότι γίνονται συναλλαγές οι οποίες είναι παράνομες. Πουλιέται δηλαδή αυτή η περιουσία με έναν τρόπο που η πολιτεία δεν μπορεί να αφήσει να συνεχιστεί. Και, εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να φανεί, γιατί απόψε δεν συζητάμε ούτε περί ενός νέου συντάγματος, ούτε προφανώς να αφισβητήσουμε τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας, ελπίζω να φανεί ότι όλες οι ρυθμίσεις είναι μέσα στα πλαίσια του συντάγματος και με τον απόλυτο σεβασμό στους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας και βεβαίως δεν παρεμβαίνουμε στα ιστορικά της Εκκλησίας. Τελειώνω μόνο, γιατί δεν ήθελα να πω τις λεπτομέρειες της ρύθμισης, αλλά το κλίμα, ότι πιστεύω ότι έγινε ένας καλοπροαίρετος διάλογος με εντολή του Πρωθυπουργού, ο οποίος μάλιστα είχε την ιδιαίτερη ευαισθησία, αντί να ορίσει άλλον εκκλησιαστικό σύμβουλο, να ζητήσει να είναι και ο δικός του και ο δικός μας εκκλησιαστικός σύμβουλος, ο ίδιος εκκλησιαστικός σύμβουλος που έχει η πολιτεία, ο ίδιος νομικός σύμβουλος δηλαδή για τα εκκλησιαστικά ζητήματα. Αυτό είναι, πιστεύω, μια τρανή απόδειξη του καλοπροαίρετου της κυβερνήσεως. Γι' αυτό τελειώνω και πάλι με την έκπληξη για τα γεγονότα των ημερών και ελπίζω από τη συζήτηση να βοηθηθούμε όλοι να βρούμε πού υπάρχει κάποια παρεξήγηση και αν είναι δυνατόν να την ξεπεράσουμε. Ναι, να πάμε στον Σεβασμιότατο Αλεξανδροπούλος, τον κύριο Άνθιμο.
πάμε ναι. στο θέμα των διαπραγματεύσεων ναι. και την διακοπή. Ναι, λυπούμε, αλλά θα πρέπει να στενοχωρήσω τον κύριο Υπουργό, διότι απόψε πρέπει να πούμε όλη την αλήθεια και την πραγματικότητα πάνω στο θέμα αυτό. Λέγοντας βέβαια απ' αρχής, επειδή εμείς είμεθα ιεράρχε και ο λαός μας παρακολουθεί απόψε τόσο πολύ, ότι δεν ερχόμεθα καθυπέροχην λόγου ή σοφίας, αλλά ερχόμεθα στη συζήτηση αυτή με όπλο το Ευαγγέλιο, που είναι ο υπέρτατος νόμος για τους χριστιανούς, και με το σύνταγμα της Εκκλησίας, που είναι ιεροί κανόνες. Και λέγω λυπούμε διότι εδώ, για να αρχίσω κάπως από την περίοδο τη νεότερη και για να μην χάσουμε χρόνο στα παλαιότερα στοιχεία, ότι από το 1986 και στις 24 Δεκάτου υπήρξε η απόφαση της ιεραρχίας, με την οποία απόφαση παραχωρείται η εναπομείνασα αγροτική, κτηνοτροφική και δασική περιουσία της υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτό είναι ένα κύριο έγγραφο πρακτικό της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. Το έχω εδώ και το καταθέτω. Εμείς με εξουσιοδότηση της Ιεραρχίας βλέπουμε τον κύριο Υπουργό, συζητούμε διευκρινιστικά και ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Τρίτσης, απαντά σε αυτή την πρόταση της Ιεραρχίας για την απόφαση ως εξής. Διαβάζω για να είμαι συγκεκριμένος. Κατόπιν μελέτης της απάντησης της Ιεραρχίας, αυτό είναι με ημερομηνία, κύριε Υπουργέ, 25 Νοεμβρίου, ένα μήνα μετά την απόφαση. Κατόπιν της μελέτης της απάντησης της Ιεραρχίας, η κυβέρνηση διαπιστώνει ότι δεν υπήρξε συγκεκριμένη ανταπόκριση στην πρόθεσή της για συνενετική ρύθμιση, ενώ ταυτόχρονα η παραπέρα χρονοτριβή που συνεπάγεται η απάντηση αυτή θα ερέθιζε το δημόσιο αίσθημα κλπ. Για αυτούς τους λόγους, γράφει ο Υπουργός κ. Τρίτσης, η κυβέρνηση από τις 9 Νοεμβρίου αναλαμβάνει εκείνη την ευθύνη της νομοθετικής ρύθμισης του ζητήματος στη βάση του σχεδίου νόμου που έχει ήδη κατατεθεί και με τις αναγκαίες προσαρμογές. Δεν έχει λοιπόν συνενετική διαδικασία ο κύριος Υπουργός από την Εκκλησία και μας δηλώνει ότι, από τον Νοέμβριο, ότι η Πολιτεία αναλαμβάνει την ευθύνη της νομοθετικής ρυθμίσεως. Αυτό έχει όμως κάποια συνέπεια και συνέχεια. Στις 9 Ιανουαρίου, για να μην πω λεπτομέρειες για τις συζητήσεις μας, ο κύριος Υπουργός με ημερομηνία 9 Ιανουαρίου 87, αριθμό πρωτοκόλλου Y420, απευθύνεται προς το Μακαριότατο και λέγει: ως γνωστόν, ο διάλογος μεταξύ πολιτείας και εκκλησίας για την οριστική ρύθμιση του ζητήματος της εκκλησιαστικής περιουσίας δεν κατέστη δυνατόν να καταλήξει σε συνενετική λύση, και τούτο παρά το πνεύμα ειλικρίνειας και αμοιβαίας κατανόησης που τον χαρακτήρισε σε όλα τα επίπεδα. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να αναλάβει εκείνη την ευθύνη νομοθετικής ρύθμισης του ζητήματος με αποκλειστικό γνώμονα κλπ. 9 Ιανουαρίου 87 προς τον Αρχιεπίσκοπον, υπογραφή Αντώνιος Τρίτσης. Στη συνέχεια, εμείς, μετά από τις 9 Ιανουαρίου, επιδιώκουμε συνάντηση με τον κύριο Υπουργό με πολλές δυσκολίες, διότι με αυτό το έγγραφό του απέκλειε περαιτέρω συζητήσεις, είναι κατηγορηματικό. Και για να μπορέσουμε να τον πείσουμε, στέλνω από την Αλεξανδρούπολη τηλεγράφημα προς τον κύριο Υπουργό, το έχω εδώ, να ξανασυναντηθούμε και να συζητήσουμε. Μετά από πολλή προσπάθεια γίνεται μια καινούρια συνάντηση της Τετραμελούς Επιτροπής στις 12 Φεβρουαρίου ημών των τεσσάρων, οι δύο δεν είναι απόψε εδώ, με τον κύριο Υπουργό, και ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας πάνω στο ίδιο θέμα, χωρίς βέβαια να αναλάβουμε δεσμεύσεις. Επειδή όμως είδαμε ότι το πράγμα επήγαινε πράγματι σε αυτό τον επικίνδυνο δρόμο της νομοθετικής ρυθμίσεως από της πλευράς της πολιτείας βέβαια, συντάξαμε εμείς, εδώ με αυτά τα χέρια που βλέπετε, αυτό το κείμενο, 8 σελίδες, 25 Δευτέρου του 1987,
προς τον κύριο Αντώνιο Τρίτσι, Υπουργό Παιδείας, και του λέμε: «Οθούμενοι από αίσθημα ευθύνης έναντι της Εκκλησίας, έναντι της Ιεραρχίας και έναντι του πιστεύοντος στην Εκκλησία ελληνικού λαού, σας πληροφορούμε ότι ο μονόδρομος της νομοθετικής ρυθμίσεως, επί ενός τόσων επιμάχους ζητήματος, με την σπάθη της εξουσίας και με αγνόηση της δικαίας βουλήσεως εκείνου ο οποίος θυσιάζει και χορηγεί, είναι δρόμος επικίνδυνος και το ζούμε σήμερα χωρίς να φταίμε». Στο ίδιο κείμενο, κύριε Υπουργέ, η Εκκλησία της Ελλάδος δεν αποδέχεται την μονομερή νομοθετική ρύθμιση για τα θέματα που αφορούν στην εκκλησιαστική περιουσία. Αντί αυτού του μονοδρόμου, προτιμά την επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας κλπ. Για να μην χάνω χρόνο. Και στη συνέχεια, στον κύριο Υπουργό, η Εκκλησία δεν δέχεται για λόγους του συνταγματικός αυτοδιοικήτου της την συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου στον ΟΔΕΠ από την Πολιτεία για την διαχείριση της ήδη αξιοποιημένης περιουσίας της. Έγγραφο που το παρέδωσα για τη σοβαρότητά του ιδιοχείρος. Και περιμέναμε σε αυτό το έγγραφο μια απάντηση. Ποια ήταν η απάντηση? Ο διευθυντής του γραφείου του κυρίου Υπουργού μου τηλεφωνεί στην Αλεξανδρούπολη. «Κατεβείτε, σας παρακαλούμε, στην Αθήνα, ο κύριος Υπουργός θα σας επιδώσει κάτι». Κατεβαίνω και φέρνω στα χέρια μου, μέσα σε ένα φάκελο, το σχέδιο νόμου. Τις προσαρμογές στο ήδη κατατεθειμένο επί Κακλαμάνη. Και χωρίς να το διαβάσω, ανταλλάξα μερικές απόψεις, το πήγα στον Αρχιεπίσκοπο λέγοντάς του: «Δεν ξέρω αν ο φάκελος έχει θησαυρό ή άνθρακες. Πιθανόν να έχει και κεραυνό». Δυστυχώς είχε κεραυνό, γιατί πέρα από τα θέματα τα περιουσιακά, για τα οποία πράγματι συζητήσαμε και για τα οποία ο κύριος Υπουργός λέει ότι δεν υπάρχει συνένεση και εμείς επισημαίνουμε τον κίνδυνο του μονοδρόμου, προχώρησε με επέμβαση πλέον πρωτοφανή, για την οποία δεν ανταλλάξαμε στις συζητήσεις ούτε μία φράση. Προχώρησε σε επέμβαση στην εσωτερική διοίκηση της Εκκλησίας, που απετέλεσε και την αφορμή, την κύρια σήμερα της κρίσεως την οποία ζει ο ελληνικός λαός και αγωνιά να τη δει να τελειώσει. Θα επανέλθω εφόσον ο κύριος Υπουργός σε αυτά απαντήσει. Ναι, να πάμε στον κύριο Κασιμάτη. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Υπουργός έχει σημειώσει αυτά τα πράγματα. Ο κύριος Κασιμάτης γνωρίζει το χρονικό των διαπραγματεύσεων, διότι νομίζω από το 1982 είστε ένας από τους ανθρώπους από πλευράς κυβέρνησης που συμμετέχετε στις διαπραγματεύσεις, και θα ήθελα να ακούσουμε. Ναι, κύριε Νέτα, θα αναφερθώ σε ορισμένα γεγονότα τα οποία πράγματι νομίζω ότι μπορούν να δώσουν την εικόνα αυτών των διαπραγματεύσεων και για να αντιληφθεί το κοινό πού είναι η ευθύνη της διακοπής αυτών των διαπραγματεύσεων κατά τη γνώμη μου. Πράγματι, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση την εξουσία, δηλαδή από το τέλος του 1981, ο Πρωθυπουργός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αρχίσει ένα διαρκή διάλογο, θα έλεγα, μια διαρκή συνενετική διαδικασία για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν τις σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας. Έτσι, είχε από την πρώτη στιγμή συνεχείς συναντήσεις με τον προκαθήμενο της Εκκλησίας Ελλάδος, τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ. Σε αυτό το έργο το οποίο ανέλαβε ο Πρωθυπουργός, σε αυτές τις προσπάθειες ενός διαρκούς διαλόγου, συμμετείχα και εγώ κατά την επιθυμία του Πρωθυπουργού, και εδώ ακριβώς ήρθε και το γεγονός το οποίο αποδεικνύει τις πραγματικές προθέσεις του Πρωθυπουργού να επιλύονται όλα μέσα σε συνενετική διαδικασία, και η πρόσληψη του κυρίου Λιλαίου, ο οποίος ήταν νομικός σύμβουλος της Ιεράς Συνόδου. Είναι πράγματι, λυπάμαι που δεν είναι ο ίδιος απόψε όπως είχε αναγγελθεί εδώ, γιατί θα τα επιβεβαίωνε όλα αυτά τα οποία θα πω παρακάτω, πιστεύω, γιατί με ιδιαίτερη ευαισθησία και εκείνος συνεργάστηκε μαζί μου για τον διάλογο αυτόν. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ, το ξέρουν όλοι από τον τύπο, ότι το γραφείο και το σπίτι του Πρωθυπουργού ήταν πάντα ανοιχτό για τον Αρχιεπίσκοπο. Υπήρχε μία συνεχής επικοινωνία
και συζητούσαν για όλα τα θέματα που αφορούσαν την Εκκλησία. Εκεί που καθόρισε πραγματικά την πολιτική των καλών σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας και του διαλόγου, την καθόρισε με το πρακτικό του Υπουργικού Συμβουλίου του 1982. Εκεί πράγματι, είναι 16 Σεπτεμβρίου 1982, είχαν προηγηθεί πολλές συναντήσεις με τον Αρχιεπίσκοπο και με πολλούς άλλους ιεράρχες, και εκεί ανακοίνωσε για πρώτη φορά επίσημα στο Υπουργικό Συμβούλιο τις προθέσεις του να λυθούν όλα τα θέματα με καλό πνεύμα συνεργασίας. Γιατί το Σύνταγμα της χώρας επιτρέπει πολύ μεγαλύτερη παρέμβαση, αλλά θα μας δοθεί ευκαιρία στη συνέχεια. Συνεπώς, ολοκληρώνω. Μεγάλη σημασία να μπούμε στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Ναι, αυτό θα έλεγα, διότι είμαστε στις 12 παρατέταρτο περίπου. 11, να πάρουμε 11, και 11. Κάποια. Ναι, στις 11 παρατέταρτο. Ναι, να πάρουμε και κάποια ερωτήματα τηλεθεατών. Ναι. Πολλά είναι τα τηλεφωνήματα των τηλεθεατών. Ναι, θα παρακαλούσα. Λοιπόν, πρέπει να πούμε επίσης πως πολλοί τηλεθεατές παρακαλούν τους ομιλητές να περάσουν στη συζήτηση για την ουσία του νομοσχεδίου. Ναι, ναι, αμέσως θα πούμε σε αυτό το θέμα. Ναι, ξεκινάμε την πρώτη ερώτηση. Ναι. Γιατί η Ιερά Σύνοδος εναντιώνεται στη διάθεση κτημάτων της Εκκλησίας του συνεταιρισμού των Αγροτών? Τι καταλογίζει η Εκκλησία στους αγροτικούς συνεταιρισμούς? Και γιατί την απόφαση της παραχώρησης των κτημάτων η Εκκλησία την πήρε τώρα? Αντίστοιχα, πολλοί τηλεθεατές ρωτάνε γιατί η Πολιτεία αρνείται να μοιράσει η Εκκλησία αυτή την περιουσία. Και κάτι ακόμα. Ναι. Νομιμοποιείται η Εκκλησία σήμερα ή και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου να μοιράσει η ίδια την αγροτική περιουσία? Ευχαριστώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Είναι πάνω στον πρώτο κύκλο. Λοιπόν, γιατί η Ιερά Σύνοδος εναντιώνεται στη διάθεση του... Εγώ θα πρότεινα, κύριε, να τις κρατήσουμε αυτές τις ερωτήσεις, ναι, αλλά για να είναι σαφή η συζήτησή μας, να μπούμε στην ουσία του νομοσχεδίου. Οπότε εκεί πέρα μέσα να τα απαντήσουμε. Εκεί μέσα θα μπουν και αυτά. Εκεί πέρα μέσα να το απαντήσουμε. Γιατί πρέπει να είναι σαφές ακριβώς το τι κάνει αυτό το νομοσχέδιο. Δεν έχω αντίρρηση, δεν έχω αντίρρηση. Να μπούμε επομένως ανεξάρτητα από το βαθμό της συνένεσης, διότι κάπου σεβασμιότητα, αν μου επιτρέπετε. Να απαντήσω στον κύριο Υπουργό για κάτι που ήρθε. Αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι κάπου έχετε συμφωνήσει ότι ως ένα βαθμό υπήρξε συνένεση σε κάποια σημεία. Εξετάζοντας το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Όχι σε αυτό το σημείο, ναι, ναι, βλέπω ότι έχουμε διαφωνία, να πούμε. Ο κύριος Υπουργός λέει ότι έχει πλήρη συνένεση της Εκκλησίας ή στο μέγιστο, έτσι. Εμείς λέμε δεν είχαμε τέτοια συνένεση. Αλλά θα φανεί αυτό και στις διατάξεις μας. Αλλά είπε ο κύριος Υπουργός μερικά πράγματα στα οποία νομίζω πρέπει να δώσουμε απάντηση. Εντάξει, θα απαντήσετε στη συνέχεια. Όχι, δύο λεπτά δεν είναι τίποτα. Είπε, ας πούμε, ότι η κυβέρνηση καλύπτει όλες τις δαπάνες της Εκκλησίας. Και σε άλλη εκπομπή είπε 13,5 δισεκατομμύρια. Νομίζω χρειάζεται κάποια απάντηση. Βεβαίως, δεν είναι αληθές ότι καλύπτει όλες τις δαπάνες της Εκκλησίας με τα 13,5 δισεκατομμύρια. Αυτό το ποσό προορίζεται για την ιστοδοσία του Ιερού Κλήρου και για τη λειτουργία βασικά της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, η Εκκλησία δεν είναι μόνο αυτό. Η Εκκλησία έχει και άλλες δαπάνες, έχει και άλλα έργα. Έχει ιεραποστολικό έργο, έχει κοινωνικό έργο, έχει ιδρύματα, έχει κατασκηνώσεις, έχει υποτροφίες, έχει αρρώστους, έχει τόσους ανθρώπους που προστατεύει. Επομένως, για όλη αυτή τη δραστηριότητα η Πολιτεία δεν δίδει τίποτε. Αντιθέτως, εισπράττει από κάθε ιερό ναό το 35% από τις ακαθάριστες εισπράξεις. Δηλαδή, εδώ το κεράκι που δίνει ο λαός. Είμαστε στις λεπτομέρειες. Θα το πιάσουμε. Όχι, απαντώ επειδή αυτά υπήρξαν στοιχεία τα οποία ο κύριος Υπουργός τα είπε μέχρι τώρα, θέλοντας να δικαιολογήσει τρόπον τινά γιατί η κυβέρνηση προχώρησε. Ή όπως είπε ότι γίνονταν πωλήσεις διαφόρων αγροτεμαχίων ή δεν ξέρω τι. Πρέπει να σας πω ότι η Εκκλησία, επειδή είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου κατά τις νομικές της σχέσεις, είναι υποχρεωμένη να τηρεί τους κανόνες του δημοσίου λογιστικού. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες. Δηλαδή, δεν μπορεί να πουληθεί τίποτε αν δεν γίνει δημοπρασία, αν δεν υπάρξει έγκριση, αν δεν υποβληθούν τα πρακτικά των δημοπρασιών κλπ. Αν έχουν γίνει, όπου έχουν γίνει, παρατυπίες, αυτές οπωσδήποτε πρέπει να ελέγχθουν. Αλλά δεν αποτελεί αυτό κανόνα
στην διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας, ώστε να το επικαλείται η κυβέρνηση για να δικαιολογήσει, ας πούμε, την νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος. Αυτά επί του παρόντος. Στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου, νομίζω ότι θα έχετε τη δυνατότητα να το πείτε. Είναι η σειρά μου. Η σειρά μου. Η σειρά μου. Μετά τον κύριο Υπουργό, έτσι πάμε. Όχι, να πάμε πάνω. Μισό λεπτό. Μιλήσατε. Απάντησε ο κύριος Υπουργός, εκτός αν έχετε κάτι να προσθέσετε πάνω στο... Δεν τοποθετούμεθα στον διάλογο όπως είπαμε, δηλαδή έτσι ακριβώς. Βεβαίως, καμία αντίρρηση. Έχετε σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Υπουργός... Σε αυτά θα πω δύο λόγια μόνο, εγώ δεν θέλω πολλές λεπτομέρειες. Για να μπούμε στο περιεχόμενο. Στην ουσία εκεί να μην παρασυρώνετε. Απλώς ότι εμείς για το θέμα του χρόνου έχουμε σημειώσει στο έγγραφό μας που προτείναμε το Φεβρουάριο στον κύριο Υπουργό ως Επιτροπή την ρύθμιση του θέματος εντός τακτής προθεσμίας. Δεν είχαμε καμία πρόθεση να το παρατείνουμε στο Διηνεκές. Και κάτι για τον κύριο καθηγητή. Έχω ένα ιδιόγραφο σημείωμα. Μιλάω πάντοτε με τα κείμενα. Εγώ πολλά θεωρητικά δεν θα ακούσετε από μένα. Έχω ένα ιδιόγραφο σημείωμα του κυρίου Λιλαίου που μου το έδωσε εις ανύποπτων χρόνων πριν οριστεί αυτή η συνάντηση. Εκεί λοιπόν δεν λέγω τα πολλά παρά μόνο το τελευταίο. Ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή να αναβληθεί η πρόθεση του αρχικού νομοσχεδίου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, όπως είπατε κι εσείς. Και στο μεταξύ, και λόγω της κρισιμότητας του προβλήματος, ειδοποιήθηκα, το γράφει ο ίδιος, ότι ορίστηκε σύσκεψη στο γραφείο του Υπουργού κυρίου Τρίτση στις 4 Μαρτίου και ώρα 6:30. Αργά το μεσημέρι της 4ης Μαρτίου ειδοποιήθηκα από το ιδιαίτερο γραφείο του Υπουργού ότι η σύσκεψη αναβάλλεται. Αλλά η σύσκεψη έγινε. Είσαστε μόνοι σας. Ο νομικός σύμβουλος της Εκκλησίας δεν ήταν παρόν και κανένας από εμάς. Αυτά δεν είναι λεπτομέρειες. Ποια είναι αυτό. Αυτό είναι στις 4 Μαρτίου. 4 Μαρτίου. 4 Μαρτίου. 4 Μαρτίου. Ειδοποιήσατε τον κύριο Λιλαίο να έρθει εκ μέρους της Εκκλησίας τη σύσκεψη αυτή. Ναι. Χαρτί του ιδίου. Ξέρετε πως τον τιμάτε και την νομικό σύμβουλο. Είχε προτάσεις. Είχε προτάσεις. Πόσον θα εξεπροσώπει την Εκκλησία. Εσείς εκπροσωπούσατε για το νομοσχέδιο με τον κύριο Υπουργό την Πολιτεία και καλέσατε και τον κύριο Λιλαίο. Αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο σημείο στην υπόθεση. Καταρχήν δεν κάναμε σύσκεψη για το νομοσχέδιο με τον κύριο Υπουργό. Ήταν για το νομοσχέδιο. Με συγχωρείτε. Και τον ειδοποιείτε ότι αναβάλλεται η σύσκεψη. Γιατί άλλο μπορούσατε να κάνετε σύσκεψη, δεν υπήρχε άλλο πρόβλημα, αυτό ήταν. Επιτρέπετε και νομίζω να κρατήσουμε αυστηρή διοντολογία. Αυτή τη στιγμή ρωτάτε η κυβέρνηση από τους εκπροσώπους της ιεραρχίας. Τι έκανε στη συνάντηση που είχε ο Υπουργός Παιδείας με τον νομικό σύμβουλο. Όχι καθόλου. Όχι, είναι το θέμα εάν υπήρξε από ποιας πλευράς έγινε η διακοπή του διαλόγου. Αν έχετε την καλοσύνη, είναι λίγο περίεργη αυτή η ερώτηση. Να ρωτούμεθα και να εγκαλούμεθα δημοσίως τι κάναμε μία ημέρα που είχαμε. Δεν νομίζω να υπάρχει ημέρα, δεν νομίζω, που να μην έχω τουλάχιστον επαφή με τον νομικό σύμβουλο, τον κύριο Κασιμάτη. Γιατί διαχειρίζομαι ένα Υπουργείο που έχει 2.200.000 μαθητές, 16.000 σχολικές μονάδες, 9.000 ιερείς κλπ. Λοιπόν, δεν κατανοώ αυτού του είδους την ερώτηση τι έκαναμε ένα συγκεκριμένο απόγευμα μέσα σε μια διαδικασία η οποία κρατάει τουλάχιστον 5 χρόνια. Εγώ θα επιμείνω να μπω στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου, αλλά το εντός τακτής... Για το περιεχόμενο, για το περιεχόμενο. Το εντός τακτής προθεσμίας νομίζω θα βοηθήσει αυτό το σημείο της δεοντολογίας. Που είναι το εξής. Ορθώς είπατε εντός τακτής προθεσμίας. Και πέρασε αυτή η προθεσμία. Όχι. Εκείνο που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι το εξής. Ίσως εδώ να έχουμε δυσκολία εμείς οι εκπρόσωποι της πολιτείας να το μεταφέρουμε σε εσάς αυτό. Εμείς έχουμε κάποιες ευθύνες, τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να τις αναλάβουμε και θα τις αναλάβουμε. Αυτές είναι οι ευθύνες της πολιτείας. Η κύρια ιδιότητα που έχουμε όλοι μας εδώ μέσα, η πρώτη, είναι ότι είμαστε πολίτες αυτής της χώρας. Αυτή είναι η πρώτη μας ιδιότητα. Όπως και η δική μας. Όχι, και η δεν δική είναι η πρώτη, αλλά είναι όχι, η δική μας ιδιότητα. Η κύρια ιδιότητα όλων μας υπάρχουμε ακριβώς επειδή είμαστε πολίτες μιας χώρας, με ένα δημοκρατικό σύνταγμα και τηρούμε αυτό το σύνταγμα. Εντός των υποχρεώσεων που βγαίνουν για την κυβέρνηση από αυτό το σύνταγμα, είναι η δική μας δράση. Θα παρακαλούσα τους σεβασμιότατους να κατανοήσουν ότι δεν εξαρτάται η νομοθετική ευθύνη της πολιτείας από την έγκριση της Εκκλησίας.